Και έλεγα και εγώ τώρα τι να κάνω, διάκριση ή όχι. Πώς? Λέω να κάνω διάκριση ή να μην κάνω. Διάκριση. Ναι, έτσι. Επειδή είπα ότι κάνω διακρίσεις. Α, ναι. Γεια σας. Λοιπόν, γεια σου. Γεια σας. Την Coco Chanel την ξέρεις, φαντάζομαι. Βέβαια. Τι είπε η Coco Chanel για το ανδροζίν. Τι έκανε μάλλον. Έβαλε ένα παντελόνι. Mm. Με πέρλες στο λαιμό και ένα πουκάμισο, την καλά, καμέλια. Αλλά τις πέρλες δεν τις έβαλε απόλυτα. Ναι. Αυτή η εικόνα μου έρχεται τώρα στο μυαλό. Ήταν καπελού, έκανε καπέλο και καπέλα, έβαλε ναι, ναι, ναι. Συνέκες. Λοιπόν, άρα το καπέλο το έχουμε, δεν έχουμε το παντελόνι, έχουμε το σακάκι, έχουμε mm-hmm. το γυλαίκο που είναι ανδρικά στοιχεία και το πουκάμισο. Λοιπόν, το καπέλο δεν είναι ανδρικό στοιχείο, είναι sportive look. Mm-hmm. Λοιπόν, έχεις δύο ανδρικά στοιχεία πάνω, τρία μάλλον. Τρία. Το παντελόνι το θεωρώ άκυρο. Mm-hmm. Πήγες, έχεις μπερδέψει λίγο τα look, δηλαδή πήγες να κάνεις κάτι από sportive chic, από 80s που έχουμε mm-hmm. το lace με το σακάκι και πήρες και δύο δικά στοιχεία και τα παπούτσια εκτός, βασικά δεν μου αρέσει καθόλου, το, δεν ξέρω τι έκανες. Α, ναι. Okay. Είσαι εκτός θέματος. Δεν το πιστεύω αυτό που μου λέτε. Είσαι εκτός θέματος, ναι. Όχι, έχεις κάνει 80s, sportive chic και μου έχεις πετάξει και δύο δικά στοιχεία. Κάποια γυναικεία στοιχεία εκτός θέματος. Εντάξει, τι να σας πω. Οκ. Okay. Λυπάμαι. Κι εγώ. Τέλεια. Εύελιν. Γεια σου, Μπίμ. Γεια σου. Λοιπόν, στα δικά μου τα μάτια θεωρώ ότι δεν είσαι απόλυτα εκτός θέματος. Ευχαριστώ. Έχεις κάποια στοιχεία δικά σου θηλυκά. Mm-hmm. Γιατί πρέπει να παίρνουμε σαν παράγοντα και τον άνθρωπο που έχουμε απέναντί mm. μας. Δεν έχω τρελαθεί με την έννοια ότι έχεις ξεφύγει και έχεις δείξει κάτι το οποίο δεν το έχουμε ξαναδεί από εσένα. Αυτό. Στα θετικά είναι ότι είσαι εσύ, ότι έχεις αγκαλιάσει τη θηλυκή σου πλευρά έτσι όπως μπορείς εσύ. Και πιστεύω ότι εσύ ειδικά θα μπορούσες σήμερα να είχες παίξει με κάτι άλλο, σαν στοιχείο. Η άλλη εκδοχή που μου ερχόταν ήταν πιο tomboy, αλλά επειδή το έκανα στο color blocking, δεν ήθελα να το ξαναφέρω. Θα ήμουν λίγο... Κάτι πιο shoot δεν σε έβλεπες. Δεν το έκανα γιατί θεώρησα ότι θα είναι όλες με shoots εδώ. Okay. Ναι. Κατάλαβα, πήγες να η Αλέξα Τσάνγκ που βγήκε ναι. όταν πήρε το βραβείο, ως την καλύτερη blocker, το είχε πάρει με το ανδροζίν look και ήταν με ένα απλό κοστούμι. Όχι, δεν αντιλέγω. Το πρόβλημά σας είναι ότι δεν θέλετε απλά πράγματα. Μπορεί να σας βγάλουν πρώτες. Τα ψάχνετε πάρα πολύ, χωρίς λόγο. Δεν το έψαξα καθόλου, έχω να σας πω. Δηλαδή, κάτι απλό βγήκε, αυτό μου βγήκε οκ. Okay, πολύπλοκα, χωρίς λόγο. Σε ένα απλό look. Αυτό. Μπή μου. Βαθμολογία. Δύο. Ευχαριστώ. Στέλιο, εγώ ναι. που δεν έχω καταλάβει, η Μπι τελικά είναι εντός θέματος ή κοίταξε να σου πω, καταλαβαίνω που η Άννα την έβγαλε εκτός, εγώ θα σε κρατήσω εντός. Α. Και ξέρεις τι είναι ακριβώς αυτό τώρα που είσαι με το ένα πόδι έξω. Όμως είναι αρκετά έντονο το στοιχείο, εγώ θα το άλλαζα αυτό το κολάν. Θα σου έβαζα μια βερμούδα με μια γόβα άλλη. Αυτή η γόβα δεν σε κολακεύει. Και να κρατήσει τον τζόκι, δηλαδή αυτό το λίγο σπορτίβ, τα σκουλαρίκια που έχουν και αυτό το vintage χαρακτήρα και η τσάντα, είναι πολύ ωραία όλα. Mm-hmm. Επίσης, αυτό που είπες πριν ότι δεν το έψαξα, ή επαγγελματίες, γιατί είσαι επαγγελματίας, καμιά φορά πρέπει να φρεσκάρουμε τα πάντα, mm-hmm. έτσι, όλοι, και εγώ και όλοι μας, mm-hmm. έτσι. Εννοεί, μην επαναπαύεσαι σε κάτι που το γνωρίζεις, διότι είναι διαγωνισμός. Το φρεσκάρισμα είναι πάντα. Μην επαναπαύεσαι το ότι εγώ το έχω, γιατί αυτό το εγώ το έχω, όχι ειδικά εσύ, mm-hmm. γενικά, είναι αυτό που έχει κόψει τη φόρα από πολλούς ανθρώπους mm-hmm. σε πολλές περιστάσεις, έτσι. Οκ. Okay. Δύο. Ποιος το είπε? Δύο. Ευχαριστώ. Τελική βαθμολογία 7,5. Ευχαριστώ πολύ.